Πάμε να δούμε το θέμα της ΑΔΔΗ, καθώς χθες μπήκε, όπως φαίνεται, τα φόπλακα στις ελπίδες των δημοσίων υπαλλήλων για τα δώρα και τα επιδόματα και την επιστροφή δώρων και επιδομάτων. Ο Φάνης Καραμπατσάκης είναι στη σύνδεσή μας. Φάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι με τον κύριο Μιλτσακάκη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της ΑΔΔΗ ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής. Όπως είπες, Γιάννη, με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας μπήκε οριστικό τέλος στα Χριστουγέννων δώρο Πάσχα επίδομα αδείας για τους δημοσίους υπαλλήλους, παρά την αντίθετη απόφαση προηγουμένως του 6ου τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το σκεπτικό των Ανώτατων Δικαστών, οι περικοπές αυτές είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα, είναι επαρκώς αιτιολογημένες, και είναι αναγκαίες για το περιορισμό των δαπανών του κράτους και τη μείωση του ελλείμματος. Κρίνουν επίσης οι ανώτατοι δικαστές ότι μετά την κατάργηση των επιδομάτων εξασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με όσους διαβιούν στα όρια της φτώχειας, αλλά και σε όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με τα κατώτατα όρια αμοιβών. Και επίσης, μεταξύ άλλων, κρίνουν ότι μπορούν να δίνονται δώρα και επιδόματα στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, διότι εκεί έχουν επιβληθεί άλλου είδους οικονομικές περικοπές και μέτρα. Πάω στον κύριο Μιλτσακάκη για ένα σχολιασμό αυτής της τελεσίδικης απόφασης της δικαιοσύνης. Καλή σας μέρα και από μένα. Να πω καταρχήν ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, μια πολιτική απόφαση, και γιατί το σκεπτικό αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, και γιατί μπαίνουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα στην περίοδο που διανύουμε. Προφανώς και πρόκειται για μια αρνητικότατη εξέλιξη για τα θέματα των δημοσίων υπαλλήλων, τα οικονομικά, αλλά και ευρύτερα για τους εργαζόμενους, γιατί το σκεπτικό ουσιαστικά διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βάζει μια λογική αντιπαράθεση και ανταγωνισμού μεταξύ του ορίου φτώχειας και όσων ανήκουν σε αυτό και ευρύτερα των εργαζόμενων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και με πολύ ξεκάθαρο τρόπο αναφέρει εδώ ότι δικαιολογείται η κατάργηση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννου και του επιδόματος αδείας, γιατί γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διοκομμένων δραπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία απαγορεύεται από τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος. Άρα λοιπόν μιλάμε και για πολιτικό σκεπτικό, είναι μια πολιτική απόφαση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Σύμβουλή του πήρα μια πολιτικού τύπου απόφαση. Υπάρχει τρόπος να ανατραπεί αυτή η απόφαση, πιστεύετε, με κάποιον άλλον τρόπο? Ναι, είναι πάγιο αίτημα στις διεκδικήσεις της. Νομικά δεν μπορεί να κάνετε κάτι, φοβάμαι, κύριε Μιλτσακάκη. Νομικά δεν είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ελληνικά. Πολιτικά μόνο, αν πιέσετε, ναι, με κάποιο τρόπο. Και πολιτικά, αλλά εντάξει, να πω πρώτα το σκεπτικό ότι στο θέμα της εφαρμογής κάποιων νόμων ή την επαναφοράς τους επειδή καταργήθηκαν με νόμους κάποια δικαιώματα των εργαζόμενων, αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Προφανώς και το δικαστικό κομμάτι, το νομικό, είναι έτσι όπως το λέτε. Όμως από εκεί και πέρα μπορεί να αναγκαστεί η κυβέρνηση να ξανανομοθετήσει, η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων των ίδιων των εργαζόμενων, δηλαδή θα κατευθυνθεί προς αυτή την λύση το επόμενο διάστημα. Και να πω επίσης ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Προφανώς αποδείχθηκε και με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι τα δικαστήρια τελικά συνεπικουρούν το γενικότερο πολιτικό σκεπτικό που υπάρχει και σχεδιασμός των κεντρικών κυβερνήσεων. Και να πω επίσης ότι μια αρνητικότατη εξέλιξη είναι το ότι αναγνωρίζει τελικά και το Συμβούλιο της Επικρατείας ως Σύνταγμα της χώρας τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί από το 10 και μετά. Είναι και μέσα στο σκεπτικό καταγεγραμμένα, δεν είναι κάτι. Άρα λοιπόν η ΑΔΔ, και με αυτό αν μου επιτρέπετε να κλείσω την τωρινή παρέμβαση, η ΑΔΔ έχει στα βασικά της αιτήματα την επαναφορά του δώρου Πάσχα Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας, την κάλυψη όλων των μισθολογικών απολειών από το 10 και μετά, και βέβαια όλα αυτά να επανέλθουν στα επίπεδα του 10. Καλώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαλτσακάκη. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο Καραμπατσάκη. Καλημέρα και στους δύο. Γεια σας. Καλή σας μέρα.